στο Dream Show. Έχει αρισκεί τα πλέκη. Πήγε στο Dream Show τώρα. Ναι, ναι, αλλά τον ζητούσαν αρχικά στο Fame Story. Και ναι, αλλά και έλεγε όχι. Και έλεγε όχι, γιατί δεν μπορεί τι μεσημεριανέ εκπομπέ. Ακριβώ. Βασικά. Όχι τη δική του, τι μεσημεριανέ δεν αντέχει. Εσένα δηλαδή και την Τατιάνα. Ναι. Και το κουσκού. Και το κουσκού δεν έχει κλείσει το κουσκού. Το τρίο τη συμφορά, είσαστε. Δεν νομίζω, γιατί το κουσκού έχει πάρει μια ταυτότητα διαφορετική εξ αρχή. Ναι. Με αποτέλεσμα. Θα μα τα πούνε οι ίδιοι, μην αναλύει το κουσκού. Γιατί είναι πιο εύκολο. Έρχονται σε λίγο. Το ξέρω. Λοιπόν, είναι πιο εύκολο να μιλά για του άλλου. Έχει κάνει κακό σε ανθρώπου χωρί να το θέλει. Με αυτά, με το θέμα που έχει αναπτύξει στην εκπομπή, με αυτά που έχουν πει. Γιατί εσύ, έχω την εντύπωση ότι εσύ έχει ανακαλύψει το μυστικό. Είσαι ο καλό μπάτσο. Και κακοί μπάτσοι είναι οι υπόλοιποι. Τους βάζεις όλους και ρίχνουν τα καρφιά τους και κάνουν την κριτική τους και εσύ βγαίνεις και λες, όχι ρε παιδιά, μην μιλάτε για αυτόν, έτσι, μια χαρά άνθρωπος είναι. Και νομίζω ότι έσωσε τη μέρα. Δυστυχώς έχω χαλάσει το Ρακιτζής αυτό. Γιατί ο Ρακιτζής είχε ξεκινήσει πολύ επιθετικά και να κάνει ακριβώς αυτό που λες, αλλά δίπλα μου χάλασε. Γατούλης κι αυτός. Είναι γατούλης χειρότερος από μένα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω κακία γενικά για άνθρωπο. Ίσως αν ήθελα να μιλήσω θα έλεγα πολλά. Είπες μια κακία για μένα τώρα. Τι είπα για σένα. Ότι όταν πηγαίνω guest σε μια εκπομπή βγάζω νούμερα. Αν έχεις εσύ την μίγα, δεν φταίω εγώ. Εγώ έχω όχι απλώς μία μίγα, έχω ολόκληρη κυψέλη από διάφορα έντομα, θες να στα αναπτύξω. Όχι, δεν έλεγα για σένα. Με την ίδια θεωρία ότι όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και λένε κακιούλες σε εκπομπές άλλων βγάζουν νούμερα και στις δικές τους εκπομπές δεν κάνουν τίποτα, θα συμβούλευε στον Ηλία τον Ψινάκη να μην κάνει η δική του εκπομπή. Ναι. Δεν πιστεύω ότι. Πιστεύεις ότι είναι οι ατάκες του είναι ακριβώς θέμα περιβάλλοντος και θέμα πρόκλησης. Ναι, γιατί ξέρεις τι, είναι μεμονωμένη, είναι ένα κομμάτι του όλου. Ένα κομμάτι του όλου. Που θα πει την αστεία τάκα, θα πει. Τώρα πια περιμένεις, βλέπεις το Dream Show για να ακούσεις τον Ψινάκη την καινούρια του Βρισιά. Βεβαίως. Έτσι. Γι' αυτό το είδα εγώ την. Σε ενοχλούν αυτά που λέει ο Ψινάκης. Καθόλου, γελάω πάρα πολύ. Αν τα έλεγα εγώ, θα σε ενοχλούσαν. Όχι, ούτε από σένα θα με ενοχλούσαν. Δηλαδή, αν έλεγα τις ίδιες λέξεις που λέει ο Ψινάκης, έλα ρε. Tweety, πες το παιδί μου. αν έλεγα τέτοιες βαριές λέξεις. Και prime time σχεδόν, θα σε ενοχλούσε. Αν τα ακούγες από μένα. Όχι, δεν θα με ενοχλούσε. Αν τα ακούγες από την Τατιάνα. Μα, συγγνώμη, μέσα στο μεσημέρι. Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Α, λόγω ώρα δεν σε ενοχλούν. Βεβαίως ανάβει. Αρχή, όταν ανεβαίνει η δική σου θερμοκρασία, ανάβει το. Πλάκα κάνεις. Ναι. Όταν λέω την αλήθεια. όταν λες την αλήθεια, βγάζει κόκκινο. Άρα δεν θα δούμε κόκκινα καθόλου κόκκινο. Έχει πολλά κόκκινα. Να, το κόκκινο ανάβει. Συμμορφώσου. Έχεις καταστρέψει οικογένειες. Όχι καλέ. Θεματολογικά και μόνο. Όχι. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το Βοσκόπουλο. Ναι. Ήτανε ζόρικη ιστορία, την οποία δεν την ξεκίνησες εσύ, την ξεκίνησε εκείνος. Ασφαλώς. Στέλνοντας ένα εξώδικο και ζητώντας να γίνει αναγνώριση του παιδιού του. Ναι. Δεν είχε καμία πρόθεση, δεν έψαξα να βρω εγώ. Για μισό λεπτό. Εσύ ως μητέρα έχεις μια πολύ όμορφη κόρη. Ναι. Την οποία δεν την έφερε σήμερα και στο χρόνο. Θα έμπλεκε σε μια τέτοια ιστορία όπου θα έπρεπε το παιδί σου να κάνει DNA για να αποδείξει την πατρότητά του και όλα τα υπόλοιπα. Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Εσείς που είσαστε πατεράδες, το κοινό μας, θέλω μια βαθμολογία έτσι θορύβου. Όσοι είσαστε πατεράδες ή όσοι πιστεύετε ότι θα γίνετε στο μέλλον. Θα μπαίνατε ποτέ σε μια ιστορία τέτοια να στείλετε το παιδί σας για DNA για να ανακαλύψετε αν είναι δικό σας παιδί ή όχι. Όσοι θα το κάνανε να χειροκροτήσουν παρακαλώ. Ένας επιχείρησε να χειροκροτήσει, μετά σκέφτηκε ότι τον βλέπει η κόρη του από την τηλεόραση και είπε «Μα μαλάκας είμαι να το κάνω, να έχω κρεβατομουρμούρα και από τη γυναίκα και από την κόρη». Είναι κακός ο Ηλίας ο Ψινάκης αυτά που λέει ή το χιούμορ του είναι μεν πικάντικο και αλμυρό αλλά είναι καλοπροαίρετο. Είναι καλοπροαίρετο. Ξέρει ότι πουλάει. Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έχει φτιάξει φίρμες και φίρμες. Για να τα λες αυτά, μου φαίνεται ότι θέλεις να έρθεις στην εκπομπή σου και τον γλύφεις τώρα. Ωραία. Τα πες τα καλά λόγια. Τον έχω καλέσει επανειλημμένος, δεν έρχεται. Οπότε θα μπορούσα κάλλιστα να ξέρω να τον χτυπάω. Ρίξε 50 ευρώ στον φέρω εγώ. Είναι προσφυλής μέθοδος πολλών συναδέλφων. 50 ευρώ στον φέρω εγώ. Είμαι ο ατζέντης του. Είμαι άτυπος ατζέντης του. Τον έτρωγα και τον γκρίνιαζα πολύ καιρό όσο ήταν μάνατζερ του Ρουβά να βγει μπροστά από την κάμερα. Και τώρα μου λέει τις προάλλες, είδες Νίκο μου. Τόσο καιρό με έτρωγες για να βγω μπροστά από την κάμερα και δεν το έκανα. Πρέπει να με απολύσει ο Ρουβάς για να το κάνω. Σωστό. Η Τατιάνα είναι κακιά και το απολαμβάνει που είναι ή υποκρίνεται ότι είναι κακιά επειδή η κακία πουλάει. Κοίταξε, δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει ποτέ παρέα με την Τατιάνα για να ξέρω αν είναι κακιά. Μα δουλεύατε μαζί. Το δουλεύω δεν σημαίνει κάνω παρέα. Ναι, αλλά δουλεύατε μαζί. Και στη δουλειά το μόντους
βιβέντι ενός ανθρώπου. Ναι. Είναι σκληρή. Δεν ξέρω αν είναι κακιά. Ξέρω ότι είναι σκληρή. Είναι πιο σκληρή από μένα, αυτό είναι σίγουρο. Σου φερόταν άσχημα. Όχι, είχαμε άψογη συνεργασία και με όλους τους συναδέλφους είχε άψογη συνεργασία. Από τη στιγμή που σε έκανε αντιμαγαζί, εξακολουθείτε να έχετε άψογη σχέση και συνεργασία. Έχω μια εξαιρετικά κακή σχέση. Εξαιρετικά κακή σχέση. Σε τι συνίσταται αυτή η κακή σχέση. Όχι, μάλλον σε ανύπαρκτη. Δεν είναι κακή. Δεν έχει ανύπαρκτη. Αποφεύγει το όνομά τη, σου λένε οι ακατανόμαστοι, ας πούμε, και το ίδιο γίνεται και σε σένα με κοινή. Εγώ πάντα αναφέρομαι ως Στεφανίδου. Πάντα. Ούτε, δεν λέω ακατανόμαστη. Όχι, όχι, Στεφανίδου, όπως λέω ο Μαστοράκης, όπως λέω για όλους τους συναδέλφους, ο Ψινάκης. Γιατί είναι, αυτό που θέλω να μου εξηγήσει είναι γιατί ορισμένοι συνάδελφοι είναι ή ο με το επώνυμό τους και άλλοι λέγονται ο Θέμος, ας πούμε. Δεν λες ο Αναστασιάδη, λες ο Θέμος. Γιατί? Ναι, σωστά, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που βγάζουμε προς τα έξω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ο Μαστοράκης μου βγάζει εμένα. Το επώνυμό του. Όχι, λίγο σεβασμό, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Λόγω ηλικίας, φαντάζομαι, θα είναι ο σεβασμός. Αυτό εννοείς και πάλι. Μην τολμήσει κανείς να χειροκρατήσει. Σου έχω εξηγήσει ότι με έχεις μεγαλώσει, Νίκο. Ναι, σωστά. Την έχω θυλάσει, την έχω μεγαλώσει, την έχω στείλει σχολείο. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό το DNA που μου έχεις υποσχεθεί. Και τώρα θα κάνουμε το DNA test για να δω αν την έκανα με άλλη γυναίκα. Έτσι, ώρα είναι. Στις αρχές του καλοκαιριού είχες μεγάλες αμφιβολίες για το αν θα πάει καλά η εκπομπή σου το χειμώνα. Ήσουν λιγάκι στο έτσι. Πάντα είμαι έτσι. Είναι ανασφάλεια δημιουργική ή είναι γενική ανασφάλεια που την έχεις και σαν γυναίκα? Ναι, έχω μια τεράστια ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου, σε όλους τους τομείς. Στο ερωτικό σου έχεις ανασφάλεια? Στα πάντα. Δηλαδή? Νομίζω ότι ένας ανασφαλής άνθρωπος είναι παντού ανασφαλής. Δεν μπορεί να είναι κάπου και κάπου να μην είναι. Νομίζω ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και δεν θα έχω τίποτα από όλα αυτά που ζω. Γι' αυτό και κάνω το μεγάλο λάθος, νομίζω, αλλά δεν μπορώ να το σώσω. Όλα τα παρακολουθώ από απόσταση. Είναι σαν να μην είσαι εσύ. Σαν να έχεις βγει, να είναι το εκτόπλασμά σου και να έχεις βγει από το κορμί σου και να σε βλέπεις τη γωνία. Όλα συμβαίνουν σε κάποιον άλλον και όχι σε μένα. Τι λες από ανασφάλεια στο σεξ? Αγάπη μου, σου άρεσε? Ποτέ δεν το έχω πει. Εδώ μπορείτε, γιατί ήταν δικό μου. Άρα δεν είσαι τόσο πολύ ανασφαλής. Η ανασφάλεια είναι μέχρι να κατακτήσω το αγόρι. Α! Από τη στιγμή που αποδέχεται μία κατάσταση, πάβει η ανασφάλεια. Η κατάσταση... Εκεί δεν τον ρωτάς. Για... Λες, έτσι. Αγόρι μου, ήθελες και τα έπαθες. Έτσι προδότες, έτσι. Χειροκροτείτε τα αστεία της Λαμπύρη. Καλά. Και δεν χειροκροτώ. Πρόσεξε. Δεν θα έρθει η ώρα της κλήρωσης. Όχι, όχι, όχι. Πρόσεξε. Έχουμε μισά-μισά. Έτσι. Η μισή από εδώ είναι λίγο λαμπυρική. Η άλλη είναι μαστορακική 100%. Από την ώρα που μπήκα, είδα μια δίλια. Σωστό, σας βρήκα. Και εγώ σας γυρίζω την πλάτη, λοιπόν. Και δεν σας ξαναμιλάω. Και δεν θέλετε να σας κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί μαζί με την πλάτη γυρίζει ολόκληρο το πακέτο. Έτσι, μπράβο. Προηγουμένως δεν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, αν δεν σε πειράξω κι εγώ. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου. Να περπατάς στον δρόμο σε ένα ωραίο νησί. Πρόσεχε, μην με τρομάξεις πολύ. Όχι, όχι. Okay. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου, δεν είπα γυμνό. Είπα, φαντάζεσαι τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέω, μην τα αγριέσεις. Τότε θα τρόμαζες. Περπατάς στον δρόμο με τον ερωμένο σου, ερωτευμένο σου, φίλο σου, τον καλό σου, τον γκόμενο, τον σύντροφό σου, όπως και θες να το πεις. Και κάποια στιγμή εκεί στην απέραντη ερημιά, έτσι όπως είσαι στη δυο σας, κάνεις μια χειρονομία και του πιάνεις κάποια ευαίσθητα σημεία. Και μπερδεύω το όνομά, το λέω Νίκο μου. Και σε, περίμενε, δεν τελείωσε. Γιατί δεν μου έχεις πιάσει ποτέ ευαίσθητα δεν σημεία. Δεν λέω εσένα, για τον καρβέλα λέω. Ξέρω τι εννοείς. Απλώς προσπαθώ να σε αναχαιτήσω. Η αρχιτεκτονική του τόξο. Και μετά βλέπεις τη φωτογραφία σου στα εξώφυλλα των ταμπλόιτς. Και τα βλέπεις και στην εκπομπή της Χριστίνας Λαμπύρη, όπου η Χριστίνα Λαμπύρη, βάζοντας το πρωτοσέλιδο αυτό, λέει, αν δεν κάνω λάθος και διάψευσέ με, επικαλείται τον εισαγγελέα να επέμβει για να συλλάβει τη χουτόνουσα. Από πού και ως πού, κυρά μου. Προτιμώ, ένα λοιπόν... πουλί έπιασε η γυναίκα. Όχι. Και εσύ να την πας στον εισαγγελέα. Δεν κατάλαβες, συγγνώμη. Sorry, ένα λεπτό. Δεν είσαι εντάξει. Προτιμώ... Μην μου πειράξεις, φίλη μου, προτιμώ... γιατί δεν θα είμαι ποτέ εντάξει. Προτιμώ να το δω στη Χριστίνα Λαμπύρη που θα φωνάξει τον εισαγγελέα, παρά να το δω σε άλλη εκπομπή που θα πούνε «Α, καλά είναι μέγεθος αυτό». Κατάλαβες. Θα γίνει άλλο το σχόλιο, οπότε χίλιες φορές εμένα. Συγγνώμη, αλλά η φωτογραφία δεν μιλάω ήτανε, για τη συγκεκριμένη. Ήτανε και με εκατοστά. Κατεδείκνυε και το μέγεθος του οργάνου. Μπορείς να φανταστείς από το πόσο ανοιχτή είναι η παλάμη. Εξακολουθείς και λες κακίες για τη φίλη μου. Και για το φίλο μου.
Εγώ έχω διαβάσει τα ποίηματά του. Σε μένα θα το πεις. Και εγώ σου έχω μία έκπληξη. Γιατί τον Νίκο Καρβέλα για να πλακωθείτε, έχω εδώ την Ανίτα Πάνια. Κύριε, ναι! Την Ανίτα Πάνια. Δεν την έφαγε, αλλά εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, φάτε λίγο με την ησυχία σας αν τρώτε αργά. Έχουμε διαφημίσεις τις οποίες θα τις δείτε τρώγοντας. Επειδή καίγεστε για τις τελευταίες ειδήσεις, μην καείτε άλλο, τις έχουμε. Από την επίσκεψη της Κοντολίζα Ράις είναι εμπνευσμένο το νέο τηλεοπτικό σποτ του ΕΟΤ. Έμπνευση της ίδιας της Υπουργού Τουρισμού Φάνης πάλι Πετραλιά θα αποτελέσει πόλο έλξης νεαρών ταραξιών, χούλιγκανς, ερασιτεχνών τρομοκρατών αλλά και ηλικιωμένων τουριστών που όμως αναζητούν την περιπέτεια. Το παροχημένο περσινό σλόγγαν «Ζήσε τον μύθο σου στην Ελλάδα» έχει αντικατασταθεί από το σύγχρονο και δυναμικό «Ζήσε μάι μου να φας Μολότοφ». Ο αναπληρωτής κυβερνητικός απρόσωπος διέψευσε την είδηση ότι μετά τη σχετική προβολή του διαφημιστικού, ο Πρωθυπουργός απεκάλεσε την κυρία Πετραλιά «Ραντάν Πλάν». Πράκτορες παντού βλέπουν οι εκπρόσωποι του συνασπισμού και του ΚΚΚ, όπως οι ίδιοι απεκάλυψαν στο κεντρικό δελτίο του Α, χωρίς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σας άφησε τα πρακτορυλίκια, τα πρακτορυλίκια αλλού. Μη χρησιμοποιείτε τέτοιες αλλού, 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 αλλού τα πρακτορυλίκια, στο κόμμα σας και στον εαυτό σας. Ο κύριος Χαλβατζής σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις δυσάρεστες εντυπώσεις, σε χθεσινή δήλωσή του διευκρινίζει πως όταν απεκάλεσε τον Νίκο Κακαουνάκη πράκτορα, εννοούσε πράκτορα μεν, αλλά του προπώ. Δόθηκαν τα Πούλιτζερ δημοσιογραφίας. Πρώτο βραβείο τηλεοπτικού ρεπορτάζ, κατηγορία καλύτερης οπτικής κάλυψης στο Star Channel για το θέμα «Πώς είναι η Τίνο σήμερα». Έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Τίνου διεξάγονται από το πρωί για τον εντοπισμό ενός άνδρα 31 ετών που αγνοείται από χθες. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει Πέπη Οικονομάκη. Πέπη, καλό μεσημέρι και πάλι. Γεια σας και πάλι. Περιπολικά σκάφη αλλά και αεροσκάφη του λιμενικού χτενίζουν μέχρι και αυτή την ώρα την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του λιμανιού της Τίνου για τον εντοπισμό ενός άνδρα 31 ετών, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Ο νεαρός που μένει στην Αθήνα αλλά είχε πάει στην Τίνο για να συμμετάσχει σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες έγινε τελευταία φορά αντιληπτός στη θάλασσα από επιβάτη του Super Ferry 2 στις 3 και 4 το χθες το απόγευμα. Ο επιβάτης ειδοποίησε αμέσως το λιμεναρχείο του νησιού και έκλεισαν οι έρευνες αρχικά με λιμενικά και ιδιωτικά σκάφη αλλά και ένα Super Puma. Στις 7 και 4 ένα από τα ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε άδεια τη φουσκωτή λέμβο. Όμως ο άντρας παραμένει άφατος και εξακολουθεί να αγνοείται και οι έρευνες για τον εντοπισμό του θα συνεχιστούν όσο διαρκεί το φως της ημέρας. Πέπη, σε ευχαριστώ. Πραγματικά άλλαξε πολύ η Τίνος. Τι λιμάνι, σκάφη, μεγάλη δρόμη, κίνηση, αυτοκίνητα. Πρώτο βραβείο Πούλιτζερ στην κατηγορία ειδήσεις για άτομα με προβλήματα ακοής πήρε ο Α για το επιστημονικό ρεπορτάζ «Πώς να κοιμόσαστε εν μέσω κακοφωνίας». Που είπε τώρα ο κύριος Χατζηνικολάου και μας έδειξε το ρεπορτάζ. Έχεις φύγει Νίκο από κοντά μας. Ήσουν παλιά δίπλα μας. Κάθεσαι σε καλύτερα τώρα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Παρακαλώ θερμά. Ένα τον Νίκο. Είσαστε κάποτε το κέντρο, είσαστε φτωχομάνα. Γίνατε μπουτίκ. Γίνατε μπουτίκ. Και γίνετε στέκια φτωχομάνας, τότε είμαστε μαζί. Κύριε Χατζηνικολάου, όλος ο πανικός αυτός που έγινε φέτος τα αρνιά και τα κατσίκια ήταν πρώτα για να προτιμήσουν τα αρνιά, κυρίου τσιρώνει τα βουβάρικα, δεύτερο τα μπιντερμάρικα, σε παρακαλώ να πω. Ο λογισμό τελικά
θα κάνουμε μετά το Πάσχα. Έτσι. Δεν φωνάζουμε μόνο τώρα, κύριε. Κύριε Κακαλάκη, πώς θα τα μείνουν τους παραγωγούς. Κύριε, σας ευχαριστώ όλους θερμά. Θα κάνουμε απολογισμό και μετά την Ανάσταση. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν ακούγεται κανείς. Αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος συνέλαβαν νεαρό 14 ετών που διοχέτευε μέσω της ιστοσελίδος του υλικό από το οικογενειακό του αρχείο, στο οποίο όμως εκτέθηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της γιαγιάς του. Αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος συνέλαβαν νεαρό 14 ετών που διοχέτευε μέσω της ιστοσελίδος του υλικό από το οικογενειακό του αρχείο, στο οποίο όμως εκτέθηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της γιαγιάς του. Νομίζω ότι το είπα αυτό. Ένα επιστημονικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό βίντεο παραγωγής της κρατικής τηλεόρασης διδάσκει τη σωστή χρήση του μικροφόνου σε νέους παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Ο τρόπος που κρατάμε το μικρόφωνο και η σωστή τοποθέτησή του στην κατάλληλη απόσταση από το στόμα του συνομιλητή είναι αποφασιστική σημασία για την καλή ποιότητα του ήχου. Μας συγχωρείτε, λάθος βίντεο. Ένα βιολογικό ψάρι, νέο είδος θαλασσινής λιχουδιάς, θα βρίσκεται σύντομα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας. Το μυστικό στην οστιμιά του ψαριού αυτού βρίσκεται στην ειδική τροφή που του χορηγεί το ιχθυοτροφείο. Το καινούργιο βιολογικό ψάρι δεν θα μυρίζει ψαρίλα, αλλά ποδαρίλα. Πολύ διαφορετικό από το Big Brother είναι το καινούργιο format που διαπραγματεύεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η NET. Πρόκειται για το νέο αίμα των reality, όπου οι σπουδαστές της Ακαδημίας εμβαθύνουν στην τέχνη του κινηματογράφου, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την κάμερα και όλα απαραίτητα εργαλεία, ανακαλύπτουν νέες στάσεις ζωής και την οργασμική σχέση του σκηνοθέτη με την κάμερα. Τα βλέπετε εσείς οι νεότεροι σκηνοθέτες. Οι σκηνοθέτες καμιά φορά δεν χρειάζονται λόγια, σκηνοθετούν και με το χέρι. Νεότερες ειδήσεις σε λίγο, και αν δεν υπάρχουν ειδήσεις, μην ανησυχείτε, θα τις δημιουργήσω. Δεν τελειώσαμε όμως. Έχουμε και μερικά καλά μηνύματα από τους δωροθέτες του 12. Να φάτε, αλλά τι, έτοιμο ή Λαρτιτζιάνο. Λαρτιτζιάνο, η πρώτη αλυσίδα delivery ιταλικού φαγητού. Εδώ, δεν τρώμε από τα έτοιμα. Λαρτιτζιάνο, 21 σημεία, ένα δίπλα σας. Μήπως οι τιμές των υπολογιστών σας φαίνονται από άλλο πλανήτη? Για να επιλέξετε αυτό που ψάχνετε, τη στιγμή που θέλετε, στην πραγματική του τιμή, απλά μπείτε στο eShop.gr ή σε ένα από τα 24 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. eShop.gr, το πρώτο και μεγαλύτερο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα στην Ελλάδα. Σιάμο, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, με κλειδαριές μοντούρα Μαϊκή, κάρτα ιδιοκτησίας κλειδιών που δεν αντιγράφονται. Σιάμο, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με την ισχυρότερη θωράκιση πανευρωπαϊκά. Τηλεφωνικό κέντρο 8252 164 και 165. Ό,τι καδανδουλάκι, γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, στις καλύτερες τιμές. Άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία και συνέπεια. Ό,τι καδανδουλάκι, προσέχουμε τα μάτια σας σαν τα μάτια μας. Στο Radio Gold έχουμε το ακριβότερο μικρόφωνο του κόσμου και δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Γιατί στο Radio Gold παίζουμε classic rock, 70s και 80s, non-stop, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα. Radio Gold, τα τραγούδια της ζωής σας χωρίς διακοπές, και στον Hotbird 3 και στο ίντερνετ. Deco, restaurant and catering, Mediterranean menu, lounge bar and special events. Art Deco, a place to see and to be seen. Art Deco, Costa Varnali 12 Halandri, 210-6840-240. Πείτε εδώ με λουλούδια, ανθόδια κοσμήσεις, φιωρίσιμο. Λεωφόρος Πεντέλης 29, στο Χαλάνδρι, 210-6848-091. Οικαστικές δημιουργίες, χρώμα και ιδέες. Αυθεντικότητα με στυλ. Gallery Gold, Φιλοκτήτου 87, Ήλιον. Τηλέφωνο 26 27 696.
Σήμερα, Χριστίνα, έχουμε το θερμότερο και φιλικότερο κοινό της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν είχα αντιληφθεί ότι έχει πανσέλινο έξω. Όχι απλώς είναι φιλική, αλλά είναι και υπερβολικά ζεστή, γιατί χειροκροτούν ακόμα και τα διαφημιστικά. Αφού προπονήθηκαν στο να χειροκροτούν εσένα. Η επόμενη καλεσμένη μου είναι όμορφη, είναι αδύνατη, είναι ταλαντούχα, είναι... Τώρα πρέπει να ανακαλύψω τι δεν είναι. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να καλωσορίσετε την Νάνση Αλεξιάδη. Είσαι σκελετό. Μάλλον σου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση να σου πω γιατί οι Αμερικάνοι λένε. Χριστίνα, αλλά καρέκλα και για μένα, νομίζω. Όχι. Βλέπει, δεν με αισθανομάσχη. Κοίταξε, εξάλλου μην ξεχνά ότι για να πω ότι σε αδυνατή σε συγκρίνω με τη Χριστίνα. Όχι, δεν ξέρει τι γίνεται από πριν, γι' αυτό πάμε. Σε σχέση με τη Χριστίνα είσαι Μπιάφρα. Σε σχέση με οποιαδήποτε μέση γυναίκα είσαι αδύνατη. Μάλιστα. Και αυτό ανάγεται σε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι δεν μπορεί ποτέ να είσαι πολύ αδύνατο. Πολύ πλούσιος, ναι. Ή πολύ καθυστερημένος. Παρ' όλα αυτά, αυτά που έλεγα τα εννοούσα. Η αλήθεια είναι ότι όλα δεν μπορείς να τα έχεις αυτή τη ζωή. Κάπου θα υστερείς. Εσύ τα έχεις. Όχι, όλα. Πού υστερείς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Βγήκες από ένα talent show και έγινες πολύ γνωστή. Mm-hmm. Τραγουδάς σχεδόν σαν πρώτο όνομα. Mm-hmm. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, γιατί με τα μαγαζιά τα δικά σας δεν έχουν καμία σχέση. Πρώτο όνομα. Είμαι δίπλα στον Νίκο Βέρτη. Άρα με είσαι... με τον Γιώργο Χρήστο. Πρώτο δεύτερο όνομα. Κάπως έτσι. Είναι καλό αυτός για ένα κορίτσι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Έχεις κάνει CD, είσαι στη Heaven. Ναι. Τι κάνει η φίλη μου η Όλγα. Μια χαρά. Και κυρίως πήρες από τη ζωή αυτά που ήθελες, κορίτσι μου. Αυτό είναι αλήθεια. Τι δεν πήρες. Για να μην είμαι αχάριστη. Επειδή είναι αχάριστη το λέει αυτό. Να ακούς ότι όλοι οι αχάριστοι λένε στην τηλεόραση όλοι. Για να μην είμαι αχάριστη. Όλοι μας λίγο είμαστε άπλιστοι, έτσι. Είμαστε λίγο πολύ. Η απληστία σε ένα σημείο νομότυπο είναι καλό κίνητρο για να αποκτήσεις κι άλλα και να τα αποκτήσεις. Ναι, σίγουρα, σωστά. Μέχρι ένα σημείο όμως. Αρκεί η απληστία να μην έχει και τη βιασύνη. Δηλαδή, να μην θέλεις να γίνεις τα πάντα αύριο. Ναι, από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Όχι, εγώ είμαι μια χαρά. Δηλαδή, παράπονα δεν έχω. Δόξα τω Θεώ. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Και θέλω να σου το πω γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και στην εκπομπή σου. Να σου δίνει συνήθως, όταν παίρνεις τηλέφωνο έναν γνωστό τραγουδιστή κυρίως, το τηλέφωνο του χτυπάει με τη μεγάλη του επιτυχία. Ποια είναι η μεγάλη σου επιτυχία? Ποια είναι το τελευταίο σου τραγούδι, ποια είναι? Γιατί θες να με κάνεις ρόμπα? Όχι, ρόμπα, ίσα ίσα, σκοπεύω να σου φτιάξω το προφίλ σου. Λοιπόν, δεν αρχίζει σωστά. Πήρα τη Νάνση τηλέφωνο και το τραγούδι με το οποίο χτυπάει το κινητό της είναι επιτυχία του Γιώργου Τουλιανού. Πείτε μου τώρα, αυτό δεν είναι δείγμα... Προκαλώ, όντως. Αλτρουισμού, όχι. Είναι δείγμα αλτρουισμού. Γιατί να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, άσχετα με τις φιλικές ή ερωτικές σχέσεις που έχουν, βάζουν τον εαυτό τους πριν απ' όλα. Στην κορφή της διατροφικής πυραμίδας. Λένε, εγώ είμαι, άρα όποιος μου τηλεφωνεί θα ακούει το δικό μου τραγούδι. Κατά δεν έχει βγει το δικό μου τραγούδι ακόμα. Θα μπορούσε να έχει βγει. Δεν καταλάβατε τι είπε. Εγώ κατάλαβα. Δεν έχει βγει ακόμα το δικό μου. Ο λόγος που έβαλε το τραγούδι του Λιανού δεν είναι άλλος. Δεν είναι αλτρουιστικός, δεν είναι αγαπησιάρικος, δεν είναι τίποτα. Είναι επειδή έχει το δικό της τραγούδι ακόμα. Και έβαλε ένας φίλος. Και σήμερα τι τραγουδίζεις με playback το Λιανό. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Αν ήταν στην Αθήνα θα στον είχα φέρει και θα τραγουδούσατε ντουέτο. Επειδή είναι γλυκό παιδί. Είναι αγαπησιάρικο παιδί, είναι εκπληκτικό παιδί, έχει φοβερή αίσθηση χιούμορ και εγώ του έχω κάνει προτάσεις ανήθικες κατ' επανάληψη. Και τελικά κατέληξε κάνει... την Νάνση. Μάλιστα. Γι' αυτό κοίταξε, που κάνεις ανήθικες προτάσεις. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Ανάμεσα σε μένα και στην Νάνση θα προτιμούσε εμένα ο Γιώργος. Δεν ξέρεις ποτέ. Χριστό μου. Αυτό που λέω είναι ότι τα νέα παιδιά σαν και εσάς που έχουν αντιμετωπίσει πολύ και δρυμία κριτική από τους καθιερεμένους, τους φτασμένους. Για μένα τον άσχετο κυρίως με το ελληνικό τραγούδι, ξέρεις τι είσαστε. Είσαστε ήρωες. Μια ανακούφιση, μια δροσιά ανάσταση. Ο, ας είπες.
Ήρωες. Ήρωες, όχι. Α. Είσαστε ανακούφιση, γιατί αν δεν υπήρχαν τα talent shows και δεν είχατε βγει όλοι εσείς, θα τρώγαμε στη μάπα. Εμείς το δύστυχο, ναι, το δύστυχο κοινό, τους ίδιους και τους ίδιους. Επομένως, σε ευχαριστώ που υπάρχει. Να είσαι καλά. Είσαι πολύ γλυκός πάντως μέχρι στιγμής, γιατί πριν με τη Χριστίνα τρόμαξα. Τρόμαξες από τη Χριστίνα, όχι από μένα. Από σένα τρόμαξα. Πρόσεχε πώς λες τις φράσεις σου, γιατί θα γυρίσω ανάποδα. Που τη ρώταγες, κάτι για tweet, κάτι για τέτοια σοκαρίστα. Όχι, ο tweet μου είναι εκεί, δεν είπα τι. Να, ο tweet. Δεν ξέρω, κάτι. Από όλα αυτά που είπε ο tweet, σου έμεινε σένα. Χαίρομαι. Αρχίζεις και εσύ, Χριστίνα, τώρα. Χαίρομαι. Καλά, από όλα αυτά που είπαμε, το μόνο που έχεις να σχολιάσεις. Όχι, ένα από αυτά. Δεν σου έκανε εντύπωση το ότι η Χριστίνα υπήρξε απόλυτα ειλικρινής, χωρίς κανένα ίχνος προσποίησης, χωρίς κανένα ίχνος μετριοφροσύνης. Παραδέχθηκε ότι είναι η καλύτερη της μεσημεριανής ζώνης. μέχρι και καλά λόγια για τα παιδιά του Κουσκούς είπε. Ναι. Αυτό είναι γλύψιμο, επειδή ήξερες ότι μοιραία θα τρακαριστείς μαζί τους, κάπου βιάνοντας, κάπου μπαίνοντας. Όχι ότι έχεις καλά αισθήματα για αυτούς. Το εξυπακούεται. Ότι δεν έχεις. Δεν έχω καθόλου. Για τον ανταγωνισμό γενικώς. Ίδιες ώρες μεταδίδεστε. Όχι, ευτυχώς γλιτώνω μια ώρα από τη Λέλα, από το Κουσκούς. Α, ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είπες καλά λόγια για εκείνους. Οι συνάδελφοί σου πώς σε βλέπουν. Ποιοι δηλαδή. Πώς σε βλέπουν. Είδες που μου έδωσε πάσα. Οι συνάδελφοί σου που δεν σε πάνε, πώς σε βλέπουν. Τι λένε για σένα. Τα χειρότερα, αφού δεν με πάνε. Σε πειράζουν. Κοίταξε, με αυτούς που συνεργάζομαι αυτή τη στιγμή. Κοιτάω και σε πληροφορώ ότι είναι χάρμα οφθαλμών αυτό που βλέπω. Πες μου λοιπόν. Με αυτούς που συνεργάζομαι τώρα, με τον Βέρτη, τον Χρήστο και τη Βικτόρια, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ανάγκα και οι θεοί και οι τραγουδιστές πείθανε. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι εντάξει, μπορεί να μην έχουν την καλύτερη γνώμη, όχι για μένα, για τον οποιονδήποτε, ας πούμε. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Τα μίντια τι γνώμη έχουν για σένα, γενικά. Διαβάζει για σένα καλά πράγματα ή κακά πράγματα. Διαβάζω καλά πράγματα. Δεν έχει δώσει και αφορμή για κακά, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, διαβάζω τις περισσότερες φορές είναι καλά. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Τα παιδιά που έχουν βγει από ένα reality, στην αρχή λίγο τους κράζουν. Είναι επιφυλακτικοί όλοι, επειδή τους θεωρούν πιάτα της ημέρας. Ακριβώς. Και υπήρξαν επειδή πιάτα θεωρούν της ημέρας. Ότι τους δόθηκε μια δημοσιότητα από τη μία μέρα στην άλλη. Και τους δόθηκε η απίστευτη ευκαιρία να κάνουν κάποια πράγματα και ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί. Κανένας όμως δεν ξέρει ότι πόσα χρόνια πιο πριν κάποιο παιδί μπορεί να δούλευε. Εγώ, ας πούμε, δουλεύω από τα 16 μου. Δεν το ξέρει κάποιος αυτό. 18 ολόκληρα χρόνια δουλεύω και το ήξερα. Κατάλαβε. Δεν μπορώ με αυτό το κοινό καθόλου. Sorry, δηλαδή. Καλά, κάτσε εδώ. Όχι, δεν με κάνω. Θα διευθύνει το κοινό. Έχασε μόλις τη δουλειά του ο Κρήτονας. Συγγνώμη, ε. Σας έρχεται, ξέρετε γιατί. Σας έρχεται. Κάθε μεσημέρι, 2,5 ώρες κάθομαι. Ακούστε, δεν η ψωνάρα σας έρχεται για να ακούει το χειροκρότημά της. Γιατί τα καραβάτα μου τσινάει και γι' αυτό. Πάω να κάνω κουσκούς. Καλέ! Ω! Ήμαρτον! Παρακαλώ πολύ τον ηχολήπτη να κλείσει το μικρόφωνο της κυρίας Λαμπύρη, γιατί τώρα θα πούν πράγματα εκείνοι οι τρεις που δεν πρέπει να ακουστούν με καμία δύναμη. Έλεγες λοιπόν. Επιτέλους ότι σας έχει πάρει σαν δεδομένο. Επιτέλους μόνοι. Επιτέλους μόνοι. Λοιπόν, έλεγες. Έλα, πάω να φύγω κι εγώ. Όχι, ο Γιώργος είναι φίλος μου. Τι λες, καλέ. Τίποτα. Δεν έχετε να φλέρτε έναν έρωτα με τον Γιώργο, ναι ή όχι.